Έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε με κοντά μας δύο σημαντικά στελέχη της παρατάξεώς μας και του Κοινοβουλίου, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη, βουλευτή Αθηνών, τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο, βουλευτή Ηλίας, τον συντοπίτη μας βουλευτή, τον κύριο Ζήση Τσιγαλάκη. Πιστεί η Νέα Δημοκρατία, όπως το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλα τα τελευταία χρόνια, όταν είχαμε ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, και εδώ να κάνω να με επιτρέψετε μια ιδιαίτερη μνήμα στον κύριο Βασίλη Σπανάκη, ο οποίος είναι ο γραμματέας μου, το οργανωτικό, μας οργάνωσε, να σας το πω έτσι με πολύ απλά λόγια, τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί αυτό που είναι σήμερα η ΝΟΔΕ σε όλη την επικράτεια είναι η δημιουργία του κύριου Σπανάκη. Πέρα από αυτά, ο κύριος Σπανάκης ήταν και είναι ένας μαχητής της παράταξης, ίδρυσε τους επιστημονικούς φορείς. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που σήμερα τον υποδέχομαι εδώ πέρα ως βουλευτή πλέον και του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και τον κύριο Σπανάκη και τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο καλή και παραγωγική θητεία. Όπως ξέρετε, τις προηγούμενες χρονιές εν ώψη της ΔΕΘ, η Νέα Δημοκρατία είχε κλιμάκια πάντα από στήλη στη Μακεδονία και στη Θράκη. Έτσι και σήμερα εδώ έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τους δύο βουλευτές μας, ο κύριος Μαντάς. Ο τρίτος βουλευτής δεν μπόρεσε για προσωπικούς λόγους. Σήμερα είχαμε μία περιοδία, επισκεφτήκαμε τον Σεβασμιότατο τον Μητροπολίτη, πήραμε την ευλογία του. Μετά είχαμε, όπως είδατε, μία σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς του τόπου μας. Και αύριο, έχουμε τώρα σε λίγη ώρα την ομιλία μας, και αύριο ξεκινάμε από τις 8.30 ώρα την περιοδία μας με τους παραγωγικούς φορείς. Και όχι μόνο. Ξεκινάμε το πρωί, πάμε στην περιφέρεια. Κατόπιν επισκεφτούμε τον εκλεγέντα δήμαρχο τον κ. Κολετζίδη. Από εκεί ανεβαίνουμε, πηγαίνουμε στο ΙΚΑ και από εκεί μετά το ΙΚΑ πηγαίνουμε στην αστυνομική διεύθυνση. Μετά την αστυνομική διεύθυνση πηγαίνουμε στην εφορία, πυροσβεστική, στον δήμαρχο τον κ. Προσλιόπουλο, κατόπιν στον κ. Κεβατσόγλου. Και μετά το απόγευμα έχουμε επίσκεψη στη ΓΕΟΚ και με τον αγροτικό κόσμο εκεί πέρα θα κάνουμε μια σύσκεψη. Από εκεί και πέρα θα επισκεφτούμε μια γονοποιητική επιχείρηση και μια φάρμα. Και μετά θα δούμε τους αστυνομικούς και άλλους φορείς που έχουμε να κάνουμε. Οπότε, καλωσορίζω τον κύριο Σπανάκη και τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο και τους εύχομαι καλή διαμονή. Κύριο Τσιγαλάκη. Να καλωσορίσω στην Καστοριά τους συναδέλφους βουλευτές, τον κύριο Σπανάκη και τον κύριο Νικολακόπουλο, και να πω δύο λόγια. Βρισκόμαστε. Είμαστε Σεπτέμβριο στον δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση. Ποια είναι τα μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κάνουν τη φετινή πορεία προς την έκθεση διαφορετική από όλα τα προηγούμενα χρόνια? Τα χαρακτηριστικά είναι ότι στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου είχαμε πολιτική αλλαγή. Άλλαξε τελείως το πολιτικό σκηνικό. Και το σκηνικό αυτό άλλαξε, δηλαδή κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, όχι γιατί απέτυχε παταγωδός ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν μια αυταπάτη, μια ουτοπία. Αυτοί όταν είχαν εκλεγεί περιμένανε να μας κυβερνήσουν τουλάχιστον 2 τετραετίες. Κυρίως έγινε η πολιτική αλλαγή γιατί η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρόεδρο και τώρα Πρωθυπουργό έπεισε με το πρόγραμμά της ότι θα είμαστε μια αξιόπιστη πολιτική λύση για τον ελληνικό λαό. Κάναμε τη λεγόμενη Συμφωνία Αλήθειας πριν από 2 χρόνια στην αντίστοιχη έκθεση της Θεσσαλονίκης και πείσαμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα πολιτικής το οποίο θα οδηγήσει στην ανάταξη της ζωής μας. Και πραγματικά βλέπουμε δείγματα γραφής. Δείχνουμε με την πολιτική μας από τον πρώτο μήνα, με τα νομοσχέδια που ψηφίσαμε αμέσως τις πρώτες 20 μέρες, ότι κάναμε και περισσότερα από αυτά που λέγαμε. Βλέπε έμφυα που είχαμε πει θα το κάνουμε το 2020 στη μείωση, βλέπε 120 δόσεις και να μην αναφερθώ στο επιτελικό κράτος και τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν δείχνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι με ψυχραιμία, με ταπεινότητα, αλλά με αποφασιστικότητα και με ισχυρή πολιτική βούληση να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουν οδηγήσει την Ελλάδα σε μεγάλη οπισθοδρόμηση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της πορείας προς τη Διεθνή Έκθεση, που με εντολή του Πρωθυπουργού, τα κλιμάκια των βουλευτών που αποτελούνται κυρίως από βουλευτές της Νοτιού Ελλάδος, αλλά και κάποιους της Μακεδονίας και της Τράκης, είναι νέοι πρωτοεκλεγέντες βουλευτές. Με αυτό δίνουμε ένα μήνυμα.
ότι προχωράμε μπροστά χρησιμοποιώντας από τη μια μεριά τα στελέχη εκείνα τα οποία έχουν την εμπειρία, την ικανότητα μέσα από το χρόνο να είναι η βάση να πάνε μπροστά, αλλά από την άλλη μεριά σηματοδοτούμε αυτό που θέλει η ελληνική κοινωνία. Θέλουμε φρέσκους επαγγελματίες, επιστήμονες από την κοινωνία, όπως είναι ο κ. Πανάκης και ο κ. Νικολακόπουλος, να οδηγήσουν μπροστά το τρένο της χώρας προς την πρόοδο και την ευημερία. Δεν θέλω να πω εγώ περισσότερα, γιατί ο λόγος είναι στους συναδέλφους και στα ερωτήματα που θα θέσετε εσείς. Κ. Νικολακόπουλος. Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε σήμερα στην Καστοριά ως μέλη κλιμακίου με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης δεν είναι μόνο το βήμα για την κυβέρνηση να εξαγγείλει το πρόγραμμά της ή να προωθήσει το πρόγραμμά της και τις μεταρρυθμίσεις που έχει το προγραμματίσει, αλλά είναι και μια ευκαιρία να ακούσουμε τους πολίτες, να ακούσουμε τα προβλήματα της κάθε περιοχής, της Μακεδονίας και της Τράκης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Να είμαστε κοντά στους πολίτες, κοντά στην κοινωνία, κοντά στις παραγωγικές τάξεις. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, βρισκόμαστε σήμερα και στην Καστοριά, όπου έχουμε ήδη ξεκινήσει τις επαφές με τους φορείς και οι διαπιστώσεις μέχρι τώρα είναι οι εξής και θα συνεχιστούν και αύριο οι επισκέψεις. Ότι το κλίμα έχει πλέον αναστραφεί. Η μεγάλη πολιτική αλλαγή που έγινε στις 7 Ιουλίου έχει φτάσει και εδώ πέρα. Ήδη υπάρχει μια διαφορετική ψυχολογία. Τα πρώτα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, τα πρώτα νομοσχέδια που έχει ήδη ψηφίσει, έχουν δημιουργήσει μια αισιοδοξία. Έχουν ήδη αντίκτυπο στην αγορά και στο επιχειρηματικό κλίμα. Έχει ήδη βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα. Και αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δίνει μεγάλη αισιοδοξία ότι και στο μέλλον θα έρθει η ανάπτυξη, θα δημιουργηθούν πολλές και καλές θέσεις εργασίας. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία έχουν ήδη ιδιαίτερο αντίκτυπο στην επιχειρηματική τάξη και του νομού Καστοριάς, όπως είναι η μείωση του ένφια, οι 120 δόσεις που ήδη αγγίζουν και τις επιχειρήσεις και ήδη πολλές επιχειρήσεις παίρνουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Βέβαια η κατάργηση των capital control είναι ένα μεγάλο μέτρο για την επιστροφή στην κανονικότητα, αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε ως κυβέρνηση, γιατί ανάπτυξη πραγματική χωρίς λειτουργία τραπεζικού συστήματος δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτά λοιπόν είναι λίγα μόνο από τα μέτρα και κάποια άλλα τα οποία θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός τις επόμενες μέρες από τη ΔΕΘ. Παρ' όλα αυτά, ακούσαμε ότι και η συγκεκριμένη περιοχή έχει κάποιες συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, κάποια συγκεκριμένα προβλήματα και κυρίως η βιομηχανία παραγωγής γούνας. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε μαζί με τον βουλευτή τον τοπικό του νομού σας, να αναζητήσουμε λύσεις μαζί με τους αρμόδιους υπουργούς, έτσι ώστε να τονώσουμε αυτή την βιομηχανία, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι βασική για την ανάπτυξη της περιοχής και αυτό είναι ένα μέλημα το οποίο εμείς και ο σκοπός της επίσκεψής μας, όπως επίσης και η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, που είναι ακόμα σε ένα πρώιμο στάδιο στο νομό και έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης, όπως επίσης και η ανάπτυξη του τουρισμού, γιατί έχετε μια πανέμορφη περιοχή και ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί τουριστικά. Αυτοί οι δύο τομείς λοιπόν που βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, όπως επίσης και ο τομέας που ανθούσε κάποτε και σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, είναι οι στόχοι μας και αυτά τα οποία εισπράττουμε από αυτή την περιοχή αυτή τη στιγμή και θα αναζητήσουμε στο επόμενο διάστημα λύσεις. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την υπέροχη μέχρι τώρα φιλοξενία και πραγματικά τον πρόεδρο και τον κύριο Τσιγκαλά και τον συνάδελφο τον βουλευτή, όπως και επίσης όλους τα στελέχη και τους φορείς που μας υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο και θα είμαστε αρρωγοί σε κάθε προσπάθεια επίλυση των προβλημάτων του νομού. Σας ευχαριστώ. Κύριος Βασίλης Πανάς. Αισθάνομαι πολύ τυχερός και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, αγαπητέ πρόεδρε, βουλευτά του νομού μας και Τσιγκαλάγια, δε φίλε ζήσει, που βρίσκομαι στην Καστοριά για πρώτη φορά με την ιδιότητα του βουλευτή. Και ειλικρινά χάρηκα όταν ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ο Γιώργος Οσταργίου μου ανακοίνωσε ότι μαζί με
εξαιρετικούς συναδέλφους, όπως τον Ανδρέα τον Νικολακόπουλο, τον κύριο Ματά που δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας, θα περιοδεύσουμε στην Καστοριά. Ο Καστοριά είναι ένας ιδιαίτερος τόπος, ένας τόπος που πάντοτε οι άνθρωποι της Καστοριάς έστελναν το μήνυμα το δικό τους. Έστελναν ένα μήνυμα ηχηρό και απέναντι σε ολόκληρη την ελληνική κράτεια ότι εδώ χτυπάει η καρδιά της Νέας Δημοκρατίας με υψηλά ποσοστά, ακόμα και όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιπολίτευση. Όμως, αυτό το οποίο για εμάς έχει σημασία είναι να καταγράψουμε τα σημερινά πραγματικά προβλήματα του νομού. Να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα με τα ιδιαίτερα προβλήματα, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εδώ είναι ένας τόπος και για τον κλάδο της Γούνας, αλλά που αναπτύσσεται και ο τουρισμός. Προηγουμένως, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, κ. Σεραφείμ, μας είπε άλλα θέματα που έχουν το δικό τους κοινωνικό πρόσημο και όλα αυτά, λοιπόν, εμείς κάνουμε μια επίσημη καταγραφή, τα οποία θα μεταφερθούν έτσι όπως πρέπει να μεταφερθούν και στα κομματικά μας όργανα, αλλά και στην κυβέρνηση, προκειμένου να δώσουμε λύσεις. Και το λέω αυτό διότι εμείς βρισκόμαστε εδώ λίγα 24 ώρα πριν ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεφθεί για πρώτη φορά ως Πρωθυπουργός της χώρας στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και το Σεπτέμβριο του 2016 και το Σεπτέμβριο του 2017 και το Σεπτέμβριο του 2018, τρία χρόνια συνεχόμενα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την ΕΘ ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης και είχε εξαγγείλει συγκεκριμένα μέτρα που θα υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Και βρισκόμαστε λίγες εβδομάδες στην κυβέρνηση και βλέπετε πάρα πολύ καλά ότι έχει αρχίσει ήδη η υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων, δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας. Είπε προηγουμένως ο συνάδελφος κ. Νικολακόπουλος για τη μείωση του έμφυα, που ήδη τα καθαριστικά που τα έλαβαν οι πολίτες στα χέρια τους τα ήταν μειωμένα μεσοσταθμικά κατά 22% και για τις μικρές ιδιοκτησίες έως 30%. Το Σάββατο ο Πρωθυπουργός της χώρας θα αναφερθεί στο συνολικό πλαίσιο της φορολογικής μας πολιτικής, η οποία πρέπει να βάλει και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, αλλά πάμε και σε μια λογική κινητροδότηση, να δοθούν κίνητρα, διότι πρέπει πραγματικά να δώσουμε κίνητρα στους Έλληνες πολίτες, στην επιχειρηματικότητα, ώστε να αναπτυχθεί. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, διότι και εδώ στην Καστοριά, τα τελευταία χρόνια κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε δυστυχώς αρνητικά νούμερα σε μεγάλο βαθμό. Αυτό που έχει για εμάς σημασία είναι η ελληνική οικονομία να αποκτήσει την αξιοπιστία της. Πραγματικά η Ελλάδα μας να αποκτήσει όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο τη θέση που της αξίζει. Και ήδη ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε επισκέψεις και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ολλανδία και θα τη συνεχίσει, προκειμένου να σηκώσουμε ψηλά την ελληνική σημαία και να αποκτήσει η ελληνική οικονομία την εμπιστοσύνη προκειμένου να έρθουν επενδύσεις στη χώρα. Για εμάς αυτό έχει σημασία. Η ελληνική οικονομία να αποκτήσει ξανά την εμπιστοσύνη στις ξένες αγορές και βλέπουμε στα νούμερα ότι αυτά βελτιώνονται. Η χώρα μας επιτέλους αρχίσει να έχει χαμηλό κόστος δανεισμού και από εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, όπου μέρος των μεταρρυθμίσεων είναι και η φορολογική μεταρρύθμιση που ξεκίνησε με το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο και θα συνεχιστεί με τα επόμενα νομοσχέδια που θα έρθουν στη Βουλή. Νομίζω ότι ο κύριος Τζικαλάγιας έχει αναλύσει και σε άλλες συνεντεύξεις του τα θέματα τα οποία τρέχουν στο Κοινοβούλιο. Από εκεί πέρα όμως αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι εμείς πρέπει να μεταφέρουμε την αγωνία του κάθε πολίτη, της κάθε επιχείρησης, με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε Μακεδονία και Θράκη, κλιμάκια βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, κάνουν επισκέψεις, διάλογο, καταγραφή προβλημάτων. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο,
και σας ευχαριστούμε θερμά που μας δίνετε δυνατότητα να ενημερώσουμε τον λαό όχι μόνο της Καστοριάς αλλά και της Μακεδονίας και των γειτονικών και των γειτονικών νομών της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί ξέρω ότι τα μέσα σας εκπέμπουν και, και στους γειτονικούς νομούς, ακριβώς, περιφερειακά μέσα, και είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας επί της ουσίας. Ξέρουμε ότι μπροστά μας έχουμε έναν δρόμο μεγάλο, ένα ανηφορικό. Οι Έλληνες πολίτες έδωσαν μια μεγάλη εμπιστοσύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, έδειξε μια μεγάλη με το ποσοστό του 40%. Και από εκεί πέρα αναμένουν, περιμένουν από εμάς πολλά. Γι' αυτό λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί με τον βουλευτή του νομού, μαζί με τον πρόεδρο της Νομαρχιακής και επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά και να πω ότι ο Στέλιος Σαρά είναι ένας από τους καλύτερους και αποδοτικότερους πρόεδρους νομαρχιακών οργανώσεων στη χώρα. Διότι δουλεύει με έναν συγκεκριμένο τρόπο επί της ουσίας προκειμένου να δώσουμε λύσεις. Γιατί εμείς θα κριθούμε στο τέλος επί του αποτελέσματος. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εδώ και να αναμένουμε και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνουμε σχολιασμό και μετά το Σάββατο, άσχετα αν δεν είμαστε εδώ ή είμαστε στην Αθήνα ή είμαστε στη Θεσσαλονίκη, μετά το Σάββατο, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, προκειμένου να κωδικοποιήσουμε και να πούμε στον ελληνικό λαό τα επόμενα βήματα που θα κάνει αυτή η κυβέρνηση, η αυτοδύναμη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου αν θέλετε να πω και κάτι συγκεκριμένο, πάρα πολλοί πολίτες που δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, βλέποντας τον βαθμό ετοιμότητας αυτής της κυβέρνησης σήμερα, μας πλησιάζουν και μας λένε ότι θα ήταν κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αν ήξεραν από πριν ότι η κυβέρνηση αυτή θα έδειχνε τέτοια ετοιμότητα. Είτε αφορά σε επίπεδο νομοθετικό, όπου βλέπουμε, όπως είπε προηγουμένως ο κ. Τζιγκαλάγιας, εφέραμε ρυθμίσεις που απλοποιούν και τη λειτουργία της κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης, με την αναβάθμιση την ουσιαστική της δημόσιας διοίκησης, όπου είδαμε να απαξιώνεται το επί των ημερών ΣΥΡΙΖΑ και εδώ στην Καστοριά ξέρετε πάρα πολύ καλά και είδατε τις υπηρεσίες να υποβαθμίζονται είτε με το προσωπικό και που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην τοπική κοινωνία με τις ελλείψεις ενώ σε προσωπικό για να το ξεκαθαρίζω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έφερε συγκεκριμένα νομοσχέδια για το επιτελικό κράτος που μειώνει τη γραφειοκρατία, μειώνει τις ουρές και θα δείτε από εδώ και πέρα και συγκεκριμένα άλλα μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν την καθημερινότητά μας. Διότι θα κριθούμε από τη βελτίωση της καθημερινότητας.